Γιώργος Ατσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, του Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ήρθατε, κύριε Ατσαλάκη, στο News Hub. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Ατσαλάκη, αυτό που τώρα τελευταία απασχολεί τις αγορές και τους οικονομικούς κύκλους και το έχετε δείξει και στην αρθρογραφία σας, είναι η εκτόξευση της τιμής του χρυσού, που δεν είναι άγνωστο φαινόμενο σε περιόδους κρίσης, και θέλω να μας πείτε πώς διαμορφώνεται η ζήτηση και τα αιτιολογικά σε ιδιώτες, κράτη, εταιρείες και μεγαλοεπενδυτές για το θέμα του χρυσού. Μάλιστα. Ο χρυσός, όπως ξέρετε, είναι και αυτό ένα εμπόρευμα ουσιαστικά που υπόκειται στις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Τώρα λοιπόν η ζήτησή του αυξάνεται για διάφορους λόγους, επομένως επειδή είναι περιορισμένη η προσφορά του, η τιμή του αυξάνεται. Συνήθως όταν έχουμε πληθωρισμό υπάρχει ζήτηση, όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να αποθέσουν τα χρήματά τους εκεί, να τα τοποθετήσουν εκεί, ώστε να μην υποστούν τη μείωση της αγοραστικής αξίας εξαιτίας του πληθωρισμού. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι στο παρελθόν ο χρυσός έχει χρησιμοποιηθεί από τους ιδιώτες κυρίως ως αποθηκευτικό μέσο διατήρησης του πλούτου. Όχι τόσο για να δημιουργήσουν πλούτο, αλλά για να διατηρήσουν τον πλούτο σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και κυρίως όταν εμφανιζόταν πληθωρισμός ή οικονομική και γεωπολιτική αστάθεια για κάποιους λόγους. Αυτό από πλευράς ιδιωτών. Οι κυβερνήσεις πάντα αυξάνουν τα αποθέματά τους σε χρυσό, διότι ο χρυσός μαζί με τα αποθέματα σε συνάλλαγμα χρησιμοποιούνται ως αντίκρισμα για να εκδίδουν τα τοπικά τους νομίσματα, και όσο περισσότερη η ποσότητα έχουν από αυτό, τόσο λιγότερο μπορούν να υποτιμηθούν τα νομίσματά τους. Έχουμε όμως σε αυτό λίγο να μας διευκρινίσετε, από τον κανόνα του χρυσού έχουμε φύγει πολλά χρόνια. Τώρα ξαναπροσεγγίζουμε αυτή την έννοια. Όχι, από το 1971 μέχρι το 1971 είχαμε μόνο αντίκρισμα σε χρυσό για να κόβονται νομίσματα. Από το 1971 και μετά έχουμε αντίκρισμα σε αποθεματικά νομίσματα, όπως είναι το δολάριο που χρησιμοποιείται κατά 60%, το ευρώ που χρησιμοποιείται κατά 20% περίπου σε αποθεματικό νόμισμα, και μικρότερα νομίσματα όπως το ελβετικό φράγκο, το γεν, η λίρα της Αγγλίας και κάποια άλλα. Οπότε είναι ένας συνδυασμός, αλλά ο χρυσός, όπως και να το κάνουμε, είναι το πιο ισχυρό αντίκρισμα ακόμα και από τις αναλλαγματικά αποθέματα, διότι τα νομίσματα κάποια στιγμή υποτιμούνται, ακόμα και τα ισχυρά νομίσματα. Το σίγουρο όμως είναι, με μια απλοϊκή προσέγγιση που μπορεί να κάνει ο μέσος ακροατής, είναι ότι δεν δίνεται, ας πούμε, να υπάρχει τόσος χρυσός όσο είναι το χρήμα που κυκλοφορεί, και ιδιαιτέρως όταν έχουμε υποτιμήσεις ή αυξήσεις στα επιτόκια που αλλάζουν την ισορροπία του χρήματος. Ακριβώς, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το 1971 καταργήθηκε αυτός ο κανόνας του χρυσού, για να υπάρχει δυνατότητα να τυπώνεται και να υπάρχει και δανεισμός περισσότερων χρημάτων, διότι όσο περισσότερο χρήμα κυκλοφοράει, τόσο περισσότερο μπορεί να αναπτυχθεί μια οικονομία. Απλά αυτοί που δανείζονται το χρήμα, εάν δεν κάνουν καλή διαχείριση, θα καταστραφούν. Αν δεν παραχθούν αξίες, βέβαια. Ναι. Αλλά ο συνετός πολίτης ή επιχείρηση, η οποία θα λαμβάνει αυτό το δανεικό χρήμα επειδή πουλάει αγαθά και το κάνει σωστή διαχείριση, θα είναι κερδισμένη. Οπότε σήμερα βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου όταν ξεκίνησε ο πληθωρισμός, πραγματικά είχαμε μία άνοδο της τιμής του χρυσού, αλλά τώρα ενώ έχει ελεγχθεί και έχει μειωθεί σε ένα σημαντικό επίπεδο κοντά στο 3% σε πάρα πολλές χώρες, η τιμή του χρυσού συνεχίζει και ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι και τόσο λογικό
και βλέπουμε ότι αγοράζουν αρκετό χρυσό πολλές ασιατικές χώρες και χώρες του τρίτου κόσμου, οι οποίες βλέπουν ότι έρχεται κάποια οικονομική αναταραχή, διότι όπως είπαμε αλλάζουν οικονομικό κύκλο και σε επίπεδο με υψηλά επιτόκια δεν θα κυκλοφορεί πολύ χρήμα πλέον, και προσπαθούν να ενισχύσουν τα νομίσματά τους από την οικονομική αναστάτωση στην οποία πρόκειται να έρθει, και πολλοί επενδυτές προσπαθούν να προστατεύσουν τον πλούτο τους και αγοράζουν χρυσό. Αυτό, εδώ να μας κάνει μια διευκρίνηση, αυτό έχει να κάνει, γιατί το έχουν σχολιάσει αρκετοί συνάδελφοί σας, ότι η Κεντρική Τράπεζα, ας πούμε, της Αμερικής ανακοίνωσε τις μειώσεις των επιτοκίων. Αυτό όμως δεν καταγράφηκε και στον χρυσό, ο οποίος παραμένει υψηλός. Ακριβώς. Γι' αυτό, είναι λίγο παράδοξο αυτή τη στιγμή να ανεβαίνουν κάθε είδος στοιχείων του ενεργητικού και να ανεβαίνει και ο χρυσός. Ανεβαίνουν οι μετοχές, ανεβαίνουν τα κίνητα, ανεβαίνει ο χρυσός, ανεβαίνουν τα κρυπτονομίσματα, και αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο για μια οικονομία. Και επίσης αν αναλύσουμε να δούμε ένα σημαντικό δείχτη που είναι η διαφορά των αποδόσεων μεταξύ του διετούς και του πενταετούς ομολόγου της Αμερικής, για παράδειγμα, που είναι το πιο σημαντικό ομόλογα, θα δούμε ότι εδώ και αρκετούς μήνες είναι αντεστραμμένη αυτή η καμπύλη, δηλαδή είναι κάτω από το μηδέν, που σημαίνει ότι το επιτόκιο των διετών ομολόγων είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων, που αυτό υπό ομαλές συνθήκες στην οικονομία δεν συμβαίνει, και όποτε έχει συμβεί στο παρελθόν, σε πολλές φορές ακολούθησε κάποια σημαντική οικονομική αναστάτωση. Κάτι τέτοιο είχε γίνει το 2006 και μετά ήρθε ένα στάτος του 2018, έγινε το 2019 και είδαμε την ύφεση του 2020 εξαιτίας του κορονοϊού, και από το 1900 μέχρι σήμερα στο 80% των φορών που συνέβη αυτό είχαμε οικονομική δυσχέρεια και οικονομική αναστάτωση. Δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι θα έχουμε κάποια σημαντική οικονομική αναστάτωση, αλλά ο δείχτης αυτός, ο οποίος είναι για πολλούς μήνες κάτω από το μηδέν, είναι αντεστραμμένος, ουσιαστικά σημαίνει ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση, όταν ζητάει να δανειστεί χρήματα, δεν τα βρίσκει με χαμηλό επιτόκιο και αναγκάζεται και αυξάνει τα επιτόκια, διότι οι καταθέτες που έχουν χρήματα δεν τα δίνουν εάν δεν πάρουν υψηλό επιτόκιο, διότι και αυτοί έχουν κάποιο φόβο. Θέλω να μας το κάνετε λίγο πιο λιανά, για να το πούμε στην καθημερινή. Ο κορονοϊός ήταν κάτι πολύ ξαφνικό που έφερε αυτή την ανισορροπία. Η πτώση της Lehman Brothers όμως το 2008 είχε ίδια χαρακτηριστικά, γιατί αυτό υπέβρωσε και σιγά σιγά σταδιακά φτάσαμε στη μεγάλη κρίση του 2008 που ήρθε στην Ευρώπη το 2009. Είχε παρόμοια χαρακτηριστικά, δηλαδή οι αγορές παρατηρούσαν όλα αυτά που περιγράφεται και χτυπούσαν καμπανάκια εκείνη την εποχή. Κοιτάξτε, κάποιοι από τις αγορές παρατηρούσαν από αρκετά νωρίς αυτό που πρόκειται να έρθει εξαιτίας των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Διότι να θυμίσουμε ότι το φυσικό αέριο, που ήταν η βασική πηγή ανάπτυξης των προηγούμενων 30 ετών, ήταν η πιο φθηνή πηγή η οποία χρησιμοποιήθηκε για την οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων 30 ετών. Να πούμε ότι πριν 10 χρόνια ήταν 12 φορές φθηνότερο, και το 2022 η ενέργεια έγινε 5 φορές ακριβότερη από το πετρέλαιο. Άρα είχε ξεκινήσει η άνοδο του φυσικού αερίου κάπου από το 17 με 18, διότι πολλές χώρες πήγαιναν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες, επειδή δεν παράγουν συνεχώς ενέργεια,
έπρεπε να έχουν και μία τρίτη πηγή ενέργειας από το φυσικό αέριο για να καλύπτουν τα κενά τους. Οπότε άρχιζε και αυξανόταν η ζήτηση σε φυσικό αέριο και από τότε είχαν αρχίσει και ανέβαινε η τιμή του φυσικού αερίου, οπότε ήταν προδιαγεγραμμένη ότι θα γίνει η αύξηση των τιμών της ενέργειας και ξεκίνησε πολύ νωρίτερα πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Απλά μετά επιτάθηκε το πρόβλημα. Και αυτό έχει σημασία να το τονίσουμε, διότι ακόμη πολλά άτομα πιστεύουν ότι εξαιτίας της Ουκρανίας και μόνο ανέβηκαν οι τιμές της ενέργειας. Ενώ εσείς λέτε ότι τα δείγματα, ας πούμε, υπήρχαν από πιο μπροστά. Ναι, ήταν όταν το δίκτυο διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να έχει σταθερή παροχή. Όσο μεταφερνόταν η παραγωγή από σταθερές πηγές όπως ήταν ο λιγνίτης, η πυρηνική ενέργεια, σε ασταθείς πηγές όπως είναι ηλιακή και αιωλική, έπρεπε να υπάρχει ακόμα και μία τρίτη πηγή, δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της ενέργειας, που να καλύπτει αυτά τα κενά. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο το 2022 να επιδοτούνται και η κατασκευή φωτοβολταϊκών και ηλιακών, αλλά να επιδοτείται και ο καταναλωτής να αγοράσει την πανάκριβη ενέργεια. Αυτό ήταν μια στοχεία όλων αυτών που σχεδίασαν τον τρόπο να πάμε στην πράσινη μετάβαση που θα έπρεπε να είχαμε πάει από χθες για να σώσουμε τον πλανήτη μας. Οπότε αυτά κάποιοι προνοητικοί τα έβλεπαν στην αγορά και πράγματι δείχνει σε αυτό δείχνουν για τις αυξήσεις των τιμών. Οπότε έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή αύξηση του χρυσού ενώ έχει μειωθεί ο πληθωρισμός. Και έχουμε και όλα αυτά τα γεωπολιτικά γεγονότα και αυτή τη στιγμή ο χρυσός παίζει το ρόλο της προστασίας του πλούτου που έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής για τους ιδιώτες και για τα κράτη προσπαθούν να αυξήσουν τα αποθέματά τους αλλά το κάνουν πολλά χρόνια τώρα για να αντιμετωπίσουν επερχόμενες αναταράξεις στα νομίσματά τους. Γιατί κρατάνε σταθερά την αξία. Κάτι τελευταίο τώρα. Επειδή μίλησαν πριν για τον τρόπο τον οποίο τυπώνεται το χρήμα, ας πούμε, για το αντίκρισμα. Τώρα έχουμε κάποια νέα δεδομένα στην εποχή μας. Έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε νέες τεχνολογίες. Αυτά επηρεάζουν σε αυτή τη σχέση. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα περάσουν σε ψηφιακά νομίσματα. Επειδή το νόμισμα στην ουσία σαν χαρτονόμισμα δεν έχει καμία αξία, απλά το αποδίδουμε και το εμπιστευόμαστε σαν μία αξία επειδή εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύματα και η λέξη πίστη σημαίνει ουσιαστικά ότι έχω εμπιστοσύνη και από εκεί προέρχεται. Λοιπόν, οπότε το χρήμα επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει θα γίνει κάποια στιγμή ψηφιακό. Το θέμα είναι ότι αν γίνει ψηφιακό, οι εκάστοτες αρχές θα γνωρίζουν πού θα πανάτε και το τελευταίο cents από τα χρήματά σας. Και αυτά θα είναι δεδομένα τα οποία αν περάσουν σε εμπορικές εταιρείες θα μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν, να μας προβαδίζουν διαφημίσεις κτλ. Αλλά το σημαντικότερο θα είναι ότι δεν θα χρειάζονται πλέον οι εμπορικές τράπεζες να μεσολαβούν μεταξύ της κεντρικής τράπεζας και της εμπορικής τράπεζας για να δημιουργούν αυτό τον μηχανισμό αυτή τη στιγμή δανειοδότησης με τις καταθέσεις των καταθετών να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να αναπτύσσουν την οικονομία. Οπότε θα αλλάξει το μοντέλο διότι η σημασία των εμπορικών τραπεζών θα μειωθεί πάρα πολύ. Φυσικά θα. Το βλέπουμε πάντως, κυρία Θαλάκη, αυτό που περιγράφετε, που έρχεται από το μέλλον, το βλέπουμε ήδη. Δηλαδή με τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών που τα ταμεία στον Κισέ που ήταν κάθε φορά 10, πλέον έχουν γίνει ένα και κάποια στιγμή θα καταργηθούν και αυτό το ένα. Ναι. Το ψηφιακό χρήμα θα φέρει σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής και του αθέμητου ανταγωνισμού, διότι ξέρετε όποιος κάνει φοροδιαφυγή ουσιαστικά υπονομεύει τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να τα κάνουν όλα σωστά,
να πληρώνουν τους φόρους τους, διότι ο φοροδιαφέρον μπορεί και πουλάει σε φθηνότερες τιμές και έτσι το όλο σύστημα θα καταρρεύσει στο τέλος. Οπότε η αντιμετώπιση φορενεφυγής μπορεί να γίνει με τα ψηφιακά νομίσματα, αλλά από την άλλη μεριά τα κράτη και οι άνθρωποι γίνονται πολύ ευάλωτοι σε τυχόν κακόβουλες επιθέσεις, διότι αν πάθουν κάτι τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν θα έχουν ένα ευρώ στο τσέπη τους να πληρώσουν το εισιτήριο στη λεωφορεία να γυρίσουν στο σπίτι τους. Και αυτό μπορεί να γίνει μια πραγματικότητα και να τη δούμε κάποια στιγμή. Επίσης υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες, από ό,τι μας λένε οι ειδικοί, δεν το ξέρουμε αυτό, μπορεί να γίνει μια πυρηνική έκρηξη στο διάστημα και να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά συστήματα κάτω από την περιοχή που θα γίνει, δηλαδή στη Γη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε χρήμα στα χέρια μας και δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Τίποτα. Πολύ σκοτεινό αυτό και χαρτογράφητο που περιγράφεται. Πάντως, για να κλείσουμε, αυτό που λέτε το περιέγραψε ο Νόμπερτ Χέρινγκ, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο που λεγόταν «Η κατάρρευση των μετρητών και οι συνεπιές της», που έλεγε ότι το τελευταίο ψήγμα ελευθερίας των κοινωνιών είναι τα μετρητά. Πλέον με αυτόν τον τρόπο όλες οι συναλλαγές, όλες οι κινήσεις καταγράφονται σε δεδομένα, οπότε καταγράφονται καταναλωτικές συνήθειες, πιστεύω, ενέργειες που είμαστε εκτεθειμένοι και ευάλωτοι πάρα πολύ. Το έχουμε δείξει βέβαια σε παλαιότερη εκπομπή μαζί. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Κύριε Θαλάκη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία και την πολύ πολύ έτσι εκτενή ανάλυση που μας κάνατε σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.